το α στο ω, κάποιες λέξεις είναι που ξεχωρίζω. Ακούω, αναλύω, απευθύνομαι, αλληλεπιδρώ. Στην ένταση και στο ρυθμό των γεγονότων. Ακούμε, βλέπουμε, ζούμε, αντιδρούμε. Για αυτή τη βδομάδα, ίσως κάποιες λέξεις από αυτές ζωντανέψουν. Παρέα με καλεσμένους, συζητάμε, προβληματιζόμαστε, παρατηρούμε, χαμογελάμε. Με μία λέξη, ανάδειξέ το! Στο ανάδειξέ το τα εικαστικά και πάλι και έχουμε κοντά μας τον κύριο Σταύρο Τζόρτζο. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944, είναι εικαστικός λοιπόν, κατάγεται από τη Σαντορίνη και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε εσωτερική διακόσμηση στη σχολή Δοξιάδη, είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελλήνων Διακοσμητών, μέλος του Δέλτα Σίγμα της Πανελλήνιας Εταιρείας Λόγου και Τέχνης, PELT, σωστά το λέω φαντάζομαι. Σωστά, βεβαίως. Μέλος και υπεύθυνος εικαστικών της UNESCO Πειραιός και Νήσων, μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης. Είναι μέλος επίσης του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικής Ιστορίας, του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, της Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολη, του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Μετά από πολλά χρόνια στη διακόσμηση, στη ζωγραφική και στη μεταλλογλυπτική, οι αναζητήσεις του τον οδήγησαν στη λογοτεχνία. Έχει γράψει μυθιστορήματα, 6 ποιητικές συλλογές, 22 παραμύθια για μικρούς και μεγάλους, 2 θεατρικά έργα και ένα δοκίμιο από την περιπέτειά του για τον καρκίνο. Ορισμένα από όλα αυτά έχουν βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς από φορείς λογοτεχνίας. Πολλά έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά στον επαρχιακό και ημερήσιο τύπο. Η δουλειά του αυτή έχει συμπεριληφθεί στη μεγάλη κυκλοπαίδεια της νεοελληνικής λογοτεχνίας Χάρι Πάτσι. Λοιπόν, από όσο βλέπω λοιπόν έχετε σπουδάσει διακόσμηση εσωτερικού χώρου. Πείτε μας, ποιο θα ήταν το κύριο αντικείμενό σας πάνω στη διακόσμηση. Ασχολήθηκα από την αρχή της καριέρας μου με καταστήματα περισσότερο και ειδικά με χρυσοχοΐα. Η διακόσμηση είναι μια ειδικότητα μεταξύ τέχνης και τεχνικής. Το design είναι ένα πολύ ωραίο επάγγελμα, αρκετά ενδιαφέρον, από οικονομικής πλευράς, αλλά και αποδίδει και είναι και απολαυστικό, διότι βλέπεις τη δημιουργία σου, ζωντανή. Σαν επαγγελματίας έχετε εισπράξει ζήλια ή φθόνο. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλές φορές έχω εισπράξει αρνητική ενέργεια από συναδέλφους, αλλά ποτέ δεν ήταν δικό μου το πρόβλημα. Αφορούσε αυτούς που αισθανόντουσαν αυτό το πράγμα. Αλλά η αλήθεια, όπως το λέτε κι εσείς, έχει ένα καλό στην αρνητικότητά της. Δεν πειράζει εσένα, αλλά εκείνο που τη βγάλει, εκείνο που τη βγάζει αυτή την αρνητική στάση. Συνήθως εκείνος βράζει. Η καλύτερη αντίδραση βέβαια είναι να κρατήσεις απόσταση, χωρίς καμιά αντίδραση. Έτσι ξεφουσκώνει το πρόβλημα εύκολα και απλά. Συναντήσατε πολλές δυσκολίες στη ζωή σας, γενικώς στη δουλειά σας. Αν και τελείωσαμε άριστα, συνήντησα στην αρχή τουλάχιστον, αλλά ήταν μια εποχή τότε
που είμαστε πολύ λίγοι διακοσμητές, το 1964, και σαν επαγγελματίες οι διακοσμητές ήταν ελάχιστοι. Και ο ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι όπως είναι ο σημερινός. Χωριστά ότι υπήρχε αρκετό χρήμα, κυκλοφορούσε μάλλον αρκετό χρήμα, και σήμερα υπάρχει, αλλά δεν κυκλοφορεί. Έχει πάει σε πολύ λίγους το χρήμα. Στη ζωή όμως έρχονται και αναποδιές και δυσκολίες. Εκεί θα πρέπει να μπορέσεις να αντισταθείς και να ορθοποδήσεις με διάφορους τρόπους. Είπατε τη λέξη δημιουργικότητα και καταλήγουμε σε αυτή τη λέξη. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λέξεις πάνω σε αυτό για να καταλάβουν και... Ναι, η δημιουργικότητα είναι. Έχω κάνει 8 ατομικές εκθέσεις. Στον Πειραιά 5, μία στην Αθήνα, μία στον Καναδά και μία στη Θεσσαλονίκη. Ομαδικές είναι γύρω στις 65 που έχω λάβει μέρος. Αυτό είναι μια δημιουργία. Μεγάλη σοβιά λοιπόν. Με τη ζωγραφική έχετε ασχοληθεί αρκετά χρόνια επίσης και με την ποίηση. Ποιο από τα δύο σας εκφράζει καλύτερα? Με τη ζωγραφική μπορεί να εκφράσεις καλύτερα τα συναισθήματά σου σε έναν άνθρωπο, γιατί η ζωγραφική δίνει μεγαλύτερη σημασία στο αθέατο, στο εσωτερικό, σε αυτό που φτάνει το μάτι του ανθρώπου. Αλλά κι αν φτάσει πιο μέσα, δεν μπορεί να διακρίνει με γυμνό μάτι το αληθινό νόημα, αυτό που έδωσε την αιτία να γεννηθεί ένας πίνακας. Αυτό το έχει αισθανθεί ο ζωγράφος και μόνο, που είναι δύσκολο για έναν άλλον να μπορεί να το βλέπει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ποίηση, είναι πάρα πολλά τα ποίηματα που έχω εμπνευστεί από πίνακες που έχω φτιάξει και πάρα πολλές φορές τα ποίηματά μου εκφράζονται από τους πίνακες που έχω. Καθημερινά, βέβαια, τα πράγματα που ζωγραφίζω έχουν σχέση με έρωτα, με αγάπη, περνούν μέσα από την ποίηση και γίνονται δημιουργίες με υπόσταση. Στην ποίηση έχεις ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτά που δεν μπορείς να τα πεις κατευθείαν σε κάποιον, μπορεί να τα πεις με ένα ποίημα σου. Και να μην παρεξηγηθείς από κανέναν. Πιστεύετε ότι ο ποιητικός λόγος μπορεί να δεχθεί και επιπολαιότητες? Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ποιητές να γράφουν ποίηματα που ούτε και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν τι ακριβώς λένε, ναι, μέσα από αυτά. Σίγουρα η ποίηση συγκινεί, αλλά δεν είναι ούτε πρόκειται να γίνω καβάφης ούτε παλαμάς. Αλλά από μικρός ήθελα να πετάω με την ποίηση και προσπαθούσα. Τώρα είτε πετάς χαμηλά είτε πετάς ψηλά, σημασία έχει ότι μπορείς και πετάς. Χωριστά από αυτό ότι βγαίνουν ό,τι από μέσα σου έχει μαζευτεί, είναι μια εξομολόγηση. Τα σώψυχά σου, η κατάθεση ψυχής. Τα σώψυχά σου είναι ποίηση. Βγαίνουν με την ποίηση. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για έναν καλλιτέχνη. Να μπορείς να βγάζεις τα εσώψυχά σου. Πιστεύετε ότι ο ποιητικός λόγος μπορεί να δεχθεί και επιπολαιότητες? Γιατί βλέπουμε πολλούς ποιητές οι οποίοι γράφουν πράγματα που καμιά φορά δεν τα καταλαβαίνει κάποιος. Πιστεύω ότι ο ποιητικός λόγος δεν επιδέχεται καμία επιπολαιότητα, ούτε λάθη. Γιατί είναι σίγουρο ότι πολύ γρήγορα θα βγεις από μόνος εκτός της οικογένειας των ποιητών. Ο ποιητής πρέπει να έχει βαθιά συνέστηση υπευθυνότητας και να μην εμπιστεύεται τον αυθορμητισμό του. Γιατί καμιά φορά μας προδίδει ο αυθορμητισμός μας. Στο βάθος η ποίηση έχει κανόνες και μαθαίνεται, αλλά δεν μαθαίνεται το ταλέντο που πρέπει να έχει ένας ποιητής. Η ποίηση είναι πιο υπεύθυνη λειτουργία της ψυχής μας. Μια θεία συνάρτηση του υπαρκτού με το ανύπαρκτο, του πλην με το συν. Μια συνάντηση του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Της σωστής σκέψης με τον παραλογισμό. Του υπαρκτού με το ανύπαρκτο. Του καλού με το κακό. Του ωραίου με το άσχημο. Του χαμηλού με το ψηλό. Και του υγρού με το στέρεο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι αντιθέσεις που κρύβονται μέσα στην ποίηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το εφαρμόζουμε. Γι' αυτό η επιπολαιότητα σίγουρα κάνει πολύ κακό. Σε έναν από τους τίτλους των ποιημάτων σας, με τίτλο «Από το σκοτάδι στο φως», θα θέλαμε να μας σχολιάσετε και να μας πείτε τι ακριβώς εννοεί. Από το σκοτάδι στο φως και από το φως στο σκοτάδι. Ατέρμονος ιδέα. Πόσες φορές την ημέρα δεν βρισκόμαστε μία στο φως και μία στο σκοτάδι?
Και πώς αλλάζουν τα συναισθήματά μας ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε. Σκοτάδι, μαύρη ψυχή μας, χωρίς να μπορείς να δεις δίπλα σου, χωρίς να μπορείς να δεις όλα αυτά τα ωραία που γίνονται δίπλα σου. Και σε λίγο φως όλα λάμπουν με τα ζωηρά τους χρώματα, ακόμα και το πιο μικρό αντικείμενο μπορεί να το βλέπεις και να το θαυμάζεις. Αυτό όσον αφορά την οπτική γωνία του σκότους και του φωτός. Μεταφορικά όμως, οι διαφορές είναι τεράστιες. Μπορεί να είσαι στο πιο φωτεινό μέρος και μέσα σου να υπάρχει ένα απέραντο σκοτάδι. Μπορεί να βρίσκεσαι σε χώρο με απόλυτο σκοτάδι και να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε μια ηλιόλουστη παραλία. Αυτό μας κάνει να σκεπτόμαστε ότι τίποτα δεν είναι ό,τι βλέπουμε. Αλλά και ότι δεν βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Πόσα πράγματα που λάμπουν δίπλα μας, μέσα μας και δεν μπορούμε να τα δούμε και πόσα χωρίς να μιλάει κάποιος μπορεί να μας ξεκουφάνουν. Άρα, να υποθέσουμε ότι μάλλον σας προβληματίζει και ο όρος οικονομική κρίση. Οικονομική κρίση θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα αν κάποιος πει ότι δεν τον απασχολεί. Αλλά όχι ότι με κάνει και δυστυχισμένο. Ίσως επειδή δεν έχω υποχρεώσεις. Και κάτι πολύ βασικό. Ποτέ την ευτυχία μου δεν τη στήριξα στο χρήμα. Συνήθως κάθε πρόβλημα που μας παρουσιάζεται είναι γιατί εμείς το βάζουμε στη ζωή μας. Μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει μια δύναμη που βοηθάει να είμαστε υγιείς και ελεύθεροι. Εάν αυτά τα δύο, υγεία και ελευθερία, υπάρχουν, τότε δεν με απασχολεί κανένα πρόβλημα. Καμιά φορά μια δυσκολία μπορεί να τη βλέπω σαν ένα δώρο. Πιστέψτε με ότι όσο πιο περισσότερα προβλήματα μπορώ να λύνω, τόσο περισσότερα δώρα αισθάνομαι ότι παίρνω από τη ζωή. Βλέπω εδώ ότι έχετε νοσήσει από τον καρκίνο. Για πείτε μας, πώς αντιμετωπίσατε την έννοια του θανάτου. Δεν αντιμετώπισα το θάνατο. Αντιμετώπισα την αρρώστια του καρκίνου. Δεν είναι το ίδιο. Η ιδέα του θανάτου δεν με τρόμαξε. Εκείνο που με τρόμαξε ήταν να μην παιδέψω τους γύρω. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς, γιατί έπεσα σε γιατρούς με κατανόηση και με ικανότητες και με ανοιχτό μυαλό. Το ότι όλοι θα φύγουμε μια μέρα, αυτό είναι σίγουρο. Και αναρωτήθηκα γιατί να αποφεύγω αυτή τη σκέψη, αφού είναι τόσο σίγουρο ότι θα φύγω κάποτε. Καθημερινά αναλογίζομαι ότι μπορεί αύριο να μην είμαι. Γιατί λοιπόν να μην αξιοποιήσω το ύψιστο δώρο που μου δίδεται, που είναι ο χρόνος. Η ιδέα του θανάτου, αντί να σε κατεβάζει, σε ανεβάζει και σε βοηθάει να ζεις το δικό σου χρόνο, κάνοντας τις επιλογές σου. Να ζεις σαν αύριο, να ζεις το σήμερα σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν είναι μεγαλείο να μπορείς να εκτιμάς το χρόνο σου που δεν θα το έκανες αν δεν υπήρχε ο θάνατος. Όταν βρεις λοιπόν τον τρόπο να καταλάβεις ότι είναι κάτι σίγουρο ο θάνατος, τότε πάβεις να τον φοβάσαι. Απλώς εκμεταλλεύεσαι όσο μπορείς περισσότερο το χρόνο σου και πιο σωστά και έτσι είναι σαν να τον έχεις νικήσει. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ψυχίατρο, τον δάσκαλό μου, τον Βασίλη τον Ιακωβίδη, που χωρίς αυτούς, εάν ζούσα, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι τώρα. Είστε από τη Σαντορίνη. Θα θέλετε να μας μιλήσετε αυτό το πολύ όμορφο νησί? Αν αρχίζω να μιλάω για τη Σαντορίνη, ίσως δεν θα μπορούσα να σταματήσω. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι όποιος δεν έχει επισκεφθεί την Ακρόπολη και τη Σαντορίνη, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του. Είναι αλήθεια ότι ποτέ άλλοτε μία καταστροφή δεν δημιούργησε ένα τόσο ωραίο θέαμα. Έχει δε ένα ονειρικό ηλιοβασίλεμα, τα κατάλευκα σπιτάκια, η άβρα η απογευματινή, το γαλάζιο της θάλασσας, τα σκαρφαρωμένα στο βράχο σπίτια και τα εκπληκτικά σε αρχιτεκτονική εκκλησάκια του, που συνθέτουν ένα πραγματικά μοναδικό αποτέλεσμα που όμοιό του δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ένα θέμα που δύσκολα κανείς αντιστέκεται στο να μην παραδεχθεί αυτό που λένε για τη Σαντορίνη. Δηλαδή δεν είναι απλώς ωραία η Σαντορίνη, σου δημιουργεί δέος. Θα σταματήσω εδώ και θα συμβουλέψω σε όσους δεν έχουν επισκεφθεί τη Σαντορίνη να το κάνουν. Αξίζει πραγματικά. Ρίχνοντας μια ματιά στις σπιτικές σας συλλογές, βλέπουμε ότι τα περισσότερα ποίηματα είναι ερωτικά. Μαρτυράει κάτι αυτό?
Δηλαδή, ο ερωτισμός παίζει τον ρόλο του στη ζωγραφική και στην ποίηση, σύμφωνα με εσάς. Σίγουρα. Αν διαβάσετε προσεκτικά την πρώτη μου ποιητική συλλογή και ξαφνικά, θα διαπιστώσετε ότι ο έρωτας είναι το μόνο αντίδοτο στην κρίση καταρχήν. Και συμπληρώνω και ο πολιτισμός βέβαια, που δυστυχώς αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι πολιτικοί μας. Ας μην γελιόμαστε, σίγουρα ο έρωτας είναι και ήταν μια επαναστατική πράξη που θέλει δύναμη, αισιοδοξία και συναισθήματα. Σε όποια ηλικία και αν έρθει. Είναι μια στάση ζωής για προχωρημένους που λένε. Ο έρωτας δείχνει φως στην πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Εξυψώνει τον άνθρωπο, τον κάνει να συναντηθεί με τη θεϊκή του μυστηριώδη κατάσταση, να γκρεμίζει τα στεγανά και τις κοινωνικές επιταγές. Ο έρωτας δεν γνωρίζει φραγμούς και απαγορεύσεις. Είναι μια ορμητική δύναμη, συμπαντική, δημιουργική. Τι σχέδια έχετε για το μέλλον? Το μέλλον. Αυτό το μέλλον. Τι μέλλον μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης 72 ετών όπως είμαι εγώ? Δεν με ενδιαφέρει το μέλλον. Εκείνο που κάνω είναι να ζω τη ζωή μου σαν να είναι η τελευταία μου ημέρα. Μέσα από την ψυχή του κάθε ενός βγαίνει το χαμόγελο, όπως βγαίνει σε εσάς από ό,τι βλέπω. Αυτό που είσαι θα πρέπει να βγαίνει από το χαμόγελό σου και όχι αυτό που νομίζεις ότι είσαι ή αυτό που θέλεις να δείξεις ότι είσαι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι, ότι μόνο το σήμερα αξίζει. Με ήλιο ή με φεγγάρι και χωρίς φεγγάρι ή με φως ή με σκοτάδι πρέπει να είμαστε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και όχι αυτό που μας αφήνουν οι άλλοι να κάνουμε. Και να μην σταματάμε στα πρέπει. Μετά την περιπέτειά μου με τον καρκίνο έμαθα μετά από κάθε πρέπει να βάζω δίπλα τη λέξη αξίζει. Νομίζω ότι σας κούρασαν και είχα και αρκετά να ρωτήσω. Ίσως μια άλλη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής σας, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Και εγώ θα το ήθελα πολύ. Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σας έλεγαν τώρα να πείτε με μία μόνο λέξη κάτι για τη ζωή σας, τι θα λέγατε? Τη ζωή μου μπορώ να την παρουσιάζω με ένα ουράνιο τόξο. Που είναι φωτεινό και ειρηνικό. Πρέπει να είναι απολαυστικό. Πολύ απολαυστικό. Το να έχεις κερδίσει τον καρκίνο και να γναντεύεις την Ανατολή από τη Δύση. Πάρα και παράλληλα και πολύ ελπιδοφόρο. Τι λέτε γι' αυτό? Σίγουρα το ελπιδοφόρο είναι η πιο ωραία λέξη για έναν ο οποίος έχει περάσει καρκίνο. Εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ και καλώς σας καλοκαίρι. Το ανάδειξε τη η Σοφία Στάμου. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, Άννα μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Διακεκριμένη σεφ και επιχειρηματίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, δεν είναι? Ακριβώς. Μίλησε μας λίγο για το Action in Greece. Τι ακριβώς είναι? Το Action in Greece. Το Action in Greece είναι λίγο να μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Είναι ένα τεράστιο κόνσεπτ που διαφυλάται στην ουσία το Greek brand name. Το ταξιδεύει σε όλο το εξωτερικό και δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή που νομίζουν κάποιοι, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι πανέμορφο, όπου μπορούν να ξοδέψουν τον χρόνο τους υπέροχα για τις διακοπές τους ή και για οτιδήποτε άλλο φαντάζονται ότι μπορούν να ζήσουν όμορφα και ονειρικά οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Οπότε το Action in Greece είναι μια τεράστια ιδέα, μια παγκόσμια ιδέα, και η εμβέλειά του είναι επίσης εξίσου παγκόσμια. Με ποιο ρεθισμα ξεκίνησε όλη αυτή η εκπομπή? Υπήρξε μία σκέψη από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ζήσαμε όλοι μαζί και ζούμε τα τελευταία χρόνια μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι το σημαντικότερο που μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς με όλη αυτή τη δύναμη που έχουμε στο εξωτερικό είναι να μεταφέρουμε την εικόνα της Ελλάδας με ένα διαφορετικό πρίσμα και με μια διαφορετική βλέψη. Οπότε αυτό που έκαναμε στην ουσία ουσιαστικά είναι να φτιάξουμε μια εκπομπή που δείχνει
όλη την αθέατη πλευρά σημαντικών ελληνικών τόπων και σταθμών, που σημαίνει τα ήθη, τα έθιμα, την ιστορία, την αρχαιολογία, λαογραφία, ό,τι μπορεί να περικλεί ακόμη και ένα σημαντικό παραδοσιακό πράγμα όπως είναι ο γάμος ή η βάφτιση. Με πολύ ωραία ήθη και έθιμα και πράγματα που τα συναντάς εκεί στους ανθρώπους που γνωρίζεις από κοντά και στα περιγράφουν με τόσο γλαφυρό τρόπο, κάνοντάς τους ήρωες, κάνοντάς τους πρωταγωνιστές, τους ίδιους αυτούς ανθρώπους που βλέπεις εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο φαντάζομαι ότι κινήθηκε και το Santorini Project. Ήθελες να δείξεις τα καλά της Σαντορίνης. Ακριβώς, Άννα μου. Πάνω στην έρευνα που κάναμε στο εξωτερικό, μας δώσαν πολλούς τόπους ελληνικούς που θα θέλανε να τους στείλουμε επεξεργασμένους, έτσι ώστε να έχουν κάθε πληροφορία που μπορούν να λάβουν από εμάς. Και σε αυτό συγκρίναμε ότι η Σαντορίνη ήταν ο πρώτος τόπος για τον οποίο ήθελαν στο εξωτερικό να μάθουν. Οπότε δημιούργησα μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, με σκηνοθέτη την μία και μοναδική Ελληνίδα κινηματογραφίστρια, τη Ρέινα την Εσκενάζη, όπου μαζί δημιουργήσαμε μία δουλειά πολύ σημαντική και μέσα από αυτό θα εκτυλίσσεται όλη η ιστορία της Σαντορίνης από τότε που έγινε ο μεγάλος σεισμός, από τότε που έγινε η έκρηξη του ηφαιστείου. Θα δούμε αποκλειστικές συνεντεύξεις που δεν έχουν δοθεί ποτέ και πουθενά και θα τις δούμε μέσα από το The Santorini Project, που περιγράφουν όλες εκείνες τις γλαφυρές στιγμές που έζησε ο κόσμος τότε. Και να πω επίσης και να υποσχεθώ ότι η ροή όλων αυτών των συνεντεύξεων και όλων αυτών όσων ζήσαμε στη Σαντορίνη, αλλά και όσων ζήσαμε συμπληρωματικά στην Αθήνα που αφορούν τη Σαντορίνη, είναι μια μεγάλη έκπληξη όχι μόνο για το παγκόσμιο κοινό, αλλά και για τους Έλληνες. Γιατί και εμείς οι Έλληνες πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι τόπο έχουμε, τι μέρη έχουμε, τι επίπεδο κόσμου υπάρχει σε αυτά τα μέρη. Θα ήθελες να μας πεις στα πλαίσια αυτά ποιοι φορείς σας στηρίζουν. Βεβαίως. Από την αρχή είχαμε κοντά μας την κυρία Κουντουρά, το Υπουργείο δηλαδή Τουρισμού, Οικονομίας και Ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν την αιγίδα του Υπουργείου, το οποίο είναι δίπλα μας και μας καθοδηγεί σε πολύ όμορφα πράγματα, γιατί εμείς το project αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα το ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο πάρα πολύ δυνατά. Ήδη υπάρχουν τα πρώτα δυναμικά ενδιαφέροντα για το project. Οπότε το να έχεις δίπλα σου και έναν δημόσιο φορέα τόσο σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το δικό μας έργο. Πώς το αποδέχτηκε ο κόσμος όλο αυτό στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό έως τώρα, ό,τι feedback έχεις βέβαια. Ναι. Υπάρχει τρομερό feedback. Υπάρχει τρομερό feedback και πολλές φορές έχω συγκινηθεί, έχω κλάψει κιόλας, ομολογώ. Διότι η αγάπη του κόσμου είναι κάτι που φαίνεται μέσα από τα email που παίρνουμε, μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία, μέσα από την προσπάθεια να βοηθήσει ο καθένας το project με όποιον τρόπο περισσότερο μπορεί. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αυτό που λέμε το feedback από τις άλλες περιοχές. Δηλαδή, ελάτε κοντά μας, ελάτε να μας κάνετε το ίδιο. Αυτό που κάνατε στη Σαντορίνη είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται. Αυτό λοιπόν το project θα το πάμε παντού. Θα το γυρίσουμε στην Ελλάδα και δεν θα μείνουμε φυσικά στη Σαντορίνη. Τώρα ξεκινάμε το The Θεσσαλονίκη Χαλκιδική Project, που περιλαμβάνει και την Καβάλα, που περιλαμβάνει και τις Αίρες. Ακολουθεί η Κρήτη, δηλαδή στην ουσία είναι μια ταινία ντοκιμαντέρ που αφορά ουσιαστικά όμως την Ελλάδα. Με πληροφορίες τις οποίες αξίζει να ακούσεις και να μάθεις. Θα ήθελες να μας δώσεις τώρα μια περιγραφή από το τι συνέβη στην εντυπωσιακή παρουσία της εταιρείας σας στο Hilton, στο ΕΒΕΠ και στο Ζάπιο. Βεβαίως. Έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις για το The Santorini Project, ως επιτοπλίστων στην Αθήνα και κάποιες λιγότερες στη Σαντορίνη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι το ότι κάναμε ένα ολόκληρο Ζάπιο τον Γενάρη που παρουσιάσαμε το project εκεί με εμπεριστατωμένο θέμα το γάμο. Κάναμε λοιπόν ένα ολόκληρο Ζάπιο να αναστατωθεί και να θέλει να πάει στη Σαντορίνη. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Έξω από το Ζάπιο φέραμε ένα πολύ δυνατό χορευτικό συγκρότημα από τη Σαντορίνη που μας έχει στηρίξει πάρα πολύ σε ό,τι ενέργειες κάνουμε για τη Σαντορίνη. Και μια παραδοσιακή σαντορινιά οικογένεια, την οικογένεια Πρέκα, όπου έπαιξαν ζωντανά. Παντρέψαμε κόσμο έξω από το Ζάπιο, εμείς, να σου δώσω να καταλάβεις. Συν το ότι κάναμε πολύ σοβαρά θεατρικά δωρόμενα με την υπογραφή της κυρίας Σκενάζη και πολύ γνωστά ονόματα ηθοποιών. Και γενικά παρουσιάσαμε τη Σαντορίνη σαν να παντρεύεται κάποιος τη Σαντορίνη και να ζει το γάμο του μέσα από βαρέλια κρασιών και μέσα από τους βράχους της Σαντορίνης. Ήταν ένα συγκλονιστικό κομμάτι αυτό, το οποίο μας συζήτησε όλη η Ελλάδα.
Και όχι μόνο. Βγήκαμε και στο εξωτερικό πολύ δυνατά από αυτή την παρουσίαση. Απλά ήταν εμπεριστατωμένη στο κομμάτι του γάμου. Τώρα, τα υπόλοιπα, τόσο ΕΒΕΠ, όσο και το κομμάτι του Hilton, που μας κάναμε μια καταπληκτική συνεργασία με τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και τον κύριο Μαρονίτη, ο οποίος μας στηρίζει ενεργά σε όλο αυτό, είναι χορηγή και αυτή δική μας, έχουμε την αιγίδα τους, είναι πολύ δυναμική η προσπάθειά τους να μας στηρίξουν. Μάλιστα, ο κύριος Μαρονίτσκης έχει χαρακτηρίσει εθνική προσπάθεια όλο αυτό που κάνουμε. Θεωρώ ότι το να είσαι, να παρουσιάζεις τόσο όμορφα πράγματα σε τόσο σημαντικούς χώρους και γενικά όπου έχει παρουσιαστεί, έχει αφήσει το δικό του στίγμα. Ναι, στίγμα είναι δηλαδή πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και από τα λίγα δείγματα που έχουμε βγάλει στον αέρα για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι σημαίνει το The Santorini Project. Πότε αναμένετε να τελειώσει? Το The Santorini Project θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2016, γιατί θα έχει μια πολύ δυναμική παρουσίαση στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ξεκινάει δηλαδή το ταξίδι του στο εξωτερικό μετά, σε πολύ κέρια σημεία. Και όπως? Στο Λονδίνο, που είναι η βασική μας, ο βασικός μας στόχος. Σίγουρα θα οργανώσουμε και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα στο εξωτερικό, με σκοπό όχι μόνο το The Santorini Project, όλα τα project με τους ελληνικούς τόπους, η εκπομπή Action English δηλαδή, να βγει πολύ δυναμικά και να γεμίσει από τουρίστες όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και την εικόνα αυτή που προσπαθούν να στήσουν στο εξωτερικό για μας, δίνοντας την καλύτερη εικόνα της Ελλάδας μας και προσφέροντας υπέροχους τόπους, υπέροχα πράγματα, υπέροχους ανθρώπους που μπορούν να τους περιποιηθούν στο εξωτερικό με τον καλύτερο τρόπο. Έχεις φιλοξενήσει λοιπόν και στις εκπομπές σου όμως καλλιτέχνες, αλλά και μαγειρεύεις και υπέροχα ως σεφ, έτσι. Και θα θέλαμε να μας μιλήσεις και για αυτές τις δύο έτσι, δραστηριότητες που έχεις. Με μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ πολύ και για το κοπλιμά. Εσύ ούτως ή άλλως γνωρίζεις την κουζίνα μου. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το κομμάτι της μαγειρικής είναι για μένα ένα χόμπι που έκανα επάγγελμα. Ξεκινώντας από το ΙΕΚ που δούλευα αρχικά, το ΙΕΚ Le Monde. Στηρίζοντας το κομμάτι της μαγειρικής που πάντα ήταν το όνειρό μου, ξεκίνησα και ανέπτυξα δικά μου οράματα μαγειρικά, ειδικά μου οράματα γαστρονομίας, προωθώντας τα με δικό μου τρόπο και με δική μου βλέψη παντού. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι καταφέρνω να ενώνω τις κουζίνες της Ελλάδας με τις κουζίνες του εξωτερικού, να κάνω δηλαδή μια ελληνική, μια διεθνή κουζίνα, φτιαγμένη στα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή να φτιάξω ένα σούσι ελληνικό, ας πούμε. Που νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, κάτι το οποίο με έχει κάνει πιο γνωστή στο κομμάτι αυτό. Συνεργάζομαι με πάρα πολλούς χώρους, τους οποίους δημιουργώ τα μενού και γενικά ό,τι έχει σχέση με την γαστρονομία. Και το κομμάτι τώρα των εκπομπών, έχω την δική μου εκπομπή, το ένθετο Μαγειρεύω με Σοφία, στην εκπομπή Action. Και επίσης εδώ να τονίσω ότι στα σχέδιά μας είναι να δημιουργηθεί, για να ολοκληρώσω και τα προηγούμενα που λέγαμε, ένα τουριστικό project, μια τουριστική ταινία, η οποία θα εμφανιστεί στα φεστιβάλ με κανονικότατο σενάριο και με την επωνυμία Έκλειψη, με πολύ γνωστά ονόματα ηθοποιών, να πλασαριστεί μέσα από τους τόπους της Σαντορίνης, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης και της Χαλκιδικής. Με όλες αυτές τις εικόνες που έχουμε αποτυπώσει και που σε μεταφέρουν στον παράδεισο, στην κυριολεξία όμως. Μάλιστα. Πάμε στο χαρακτηρισμό και στη βράβευσή σου ως η σημαντικότερη Ελληνίδα επιχειρηματία στο ΜΜΕ στην Ελλάδα. Να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό και κλείνουμε. Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή γενικότερα όλος αυτός ο τρόπος που με έχουν προσεγγίσει τα διαδικτυακά μέσα και ο τρόπος που με έχουν προβάλει. Όντως ήταν μεγάλη μου τιμή να με χαρακτηρίσουν σαν την σημαντικότερη Ελληνίδα επιχειρηματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ αυτό που έκανα απλά ήταν πριν από 10 χρόνια να αντιληφθώ ότι το μέλλον είναι το διαδίκτυο. Θεωρώ ότι το πιστεύω ακράδαντα αυτό, χωρίς φυσικά να κάνω πίσω και να λέω κάτι για την τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι πάντα ένα πάρα πολύ σημαντικό και θα παραμείνει το πρώτο σημαντικότερο μέσο μαζικής ενημέρωσης στους αιώνες των αιώνων. Απλά το διαδίκτυο αποκτά πολύ μεγάλη δύναμη, όσο γίνεται και περισσότερη, και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας άμεσης με το κοινό και εκεί που το κοινό μπορεί να συμμετέχει. Εμείς το ζούμε αυτό καθημερινά.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη σε όλα όσα κάνεις. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Άννα μου. Ήταν υπέροχη η φιλοξενία σου, υπέροχοι οι συνεργάτες σου και όλο το περιβάλλον εδώ που κάνουμε το γύρισμά μας. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα, γιατί τα αξίζεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ανάδειξέ το πιστό λοιπόν στα εικαστικά. Έχει τη χαρά να έχει την εικαστικό Ιβόνη Δημητριάδου κοντά της. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η οποία είναι και υπεύθυνη στα θέματα της εκπαίδευσης στο εργαστήρι το εικαστικό του Δήμου. Θα θέλαμε να μας μιλήσει και να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Έχω αναλάβει τη διδασκαλία του εικαστικού προγράμματος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου εδώ και 17 χρόνια. Διδάσκω ζωγραφική σε ενήλικες, στους δημότες, του Δημότες Παλαιού Φαλήρου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες. Είναι όλες οι ηλικίες. Είναι και παιδιά, έχω και παιδικό τμήμα, 5-6-7, όπου μέσα από ανάγνωση παραμυθιών ζωγραφίζουν με τη φαντασία τους και ενήλικες. Δημότες, πολλοί άνθρωποι όταν παίρνουν τη σύνταξη έρχονται και ζωγραφίζουν και βλέπετε αυτά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε εδώ και τον υπέροχο πίνακά σας, οι γυναίκες, Λάτες ή Καμβάνα. Ευχαριστώ. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το μήνυμα του πίνακα αυτού. Είναι το εσωτερικό ταξίδι που κάνουμε κάθε χρόνο. Τα έργα της αντίστοιχης χρονιάς εκτίθενται σε αυτό το κτίριο, στο φλίσμα. Και είναι μια ημέρα γιορτής. Ζωγραφίζουν όλο το χειμώνα και την άνοιξη, συνήθως Μάιο ή Ιούνιο, γίνεται η έκθεση και είναι μέρα γιορτής και μέρα χαράς. Τα έχουμε ήδη πάρει και φαίνονται νομίζω ήδη και τώρα στην εκπομπή. Πόσα είναι τα άτομα τα οποία είναι στο εργαστήρι αυτό, πόσα συμμετέχουν? Είναι γύρω στα 40 με 50 και τα παιδιά είναι επίσης άλλα τόσα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες αυτές οι δράσεις. Και κάθε χρόνο έρχονται καινούργοι, έρχονται νέοι. Πολύ καλό, θα περάσουμε και να τους δούμε και λίγο από κοντά. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα. Ευχαριστούμε πολύ.